Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται προς τις αγορές μέσω διαδικτύου, και γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος, αλλά και γιατί είναι πιο εύκολο κανείς από ό,τι ώρα το θυμηθεί ή το σκεφτεί, από το γραφείο του, από το σπίτι του, από την οθόνη του υπολογιστή του, να βρει κάτι που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Σε αυτή τη φάση, στο τελείωμα πλέον του 19, είμαστε πιο εξοικειωμένοι και γίνονται αρκετές αγορές μέσω ίντερνετ στην Ελλάδα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, από την εικόνα που έχετε? Ναι, βεβαίως. Είμαστε πιο εξοικειωμένοι κάθε χρόνο που περνάει. Μάλιστα, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μου πείτε πιο προχωρημένες αγορές, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε το μέλλον που έρχεται. Λέγανε ότι η Black Friday και η Cyber Monday φέτος είναι η ταφόπλακα των παραδοσιακών καταστημάτων, γιατί πλέον ο πιο πολύς τζίρος γίνεται ηλεκτρονικά. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά οδεύουμε με γοργά βήματα και κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό και στη χώρα μας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ ένα πράγμα ήθελα να αγοράσω μέσω διαδικτύου, αλλά δεν με διευκόλυνε καθόλου η πλατφόρμα η συγκεκριμένη. Δηλαδή, είχε μόνο PayPal, δεν είχε πιστωτική κάρτα, δεν είχε αντικαταβολή και μου έκανε φοβερή εντύπωση και φαντάστηκα ότι μάλλον παίρνονται περισσότερα μέτρα πλέον από τους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, είναι αρκετά περίπλοκο πράγμα οι ηλεκτρονικές πληρωμές και έτσι διάφορα καταστήματα ηλεκτρονικά δεν έχουν φτιαχτεί για να μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Είναι κάτι, ας το πούμε, με μισή καρδιά το οποίο έγινε, άντε ας έχουμε και ένα e-shop. Ναι. Όσοι έχουν καταλάβει ότι το e-shop είναι το μέλλον και επενδύουν περισσότερο, δίνουν και περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις πληρωμές και καλύτερες υπηρεσίες για να μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα αυτό που θέλεις και να καταλάβεις αν σου ταιριάζει ή όχι, και επίσης και καλύτερες τιμές σε σχέση με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, με τα άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα, γιατί πλέον μεγάλο κομμάτι της δουλειάς ενός ηλεκτρονικού καταστήματος όταν το έχεις είναι να ελέγχεις τι κάνουν οι άλλοι για να μπορέσεις να μείνεις ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Λύθηκαν και πολλά προβλήματα μετά την κρίση, φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά τις διαδικτυακές αγορές. Για ένα χρονικό διάστημα με τα capital controls και με όλα αυτά δεν θα μπορούσες να προχωρήσεις μια τέτοια συναλλαγή, έτσι δεν είναι? Για συναλλαγές με το εξωτερικό, ναι. Εδώ. Για συναλλαγές εντός Ελλάδος δεν υπήρξε θέμα και με τα capital controls, με πιστωτικές κάρτες. Γιατί εντάξει, τώρα αντικαταβολές χρησιμοποιούν κάποιοι, αλλά γενικώς περισσότερο κινούμαστε στο μοντέλο πιστωτικής κάρτας. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι πιστεύετε ότι είναι πιο ασφαλές, να βάζει κανείς την πιστωτική του κάρτα ή να έχει λογαριασμό, ας πούμε, μέσω PayPal? Κατά την προσωπική μου άποψη, πλέον πιο ασφαλές απ' όλα είναι η λειτουργία μέσω πιστωτικής κάρτας. Και ο λόγος γι' αυτό είναι διότι πλέον και οι τράπεζες, για να προσαρμοστούν στις νέες διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο 3D Secure, δίνουν επιπλέον πιστοποίηση και πλέον δεν μπορείς να αγοράσεις μόνο με την κάρτα σου. Συνήθως θα σου στείλουν και ένα μήνυμα στο κινητό σου και θα επιβεβαιώσεις το προσωρινό PIN το οποίο πήρες από εκεί. Οπότε υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, πως σίγουρα είσαι εσύ αυτός ο οποίος κάνει συναλλαγή. Άρα πλέον είναι κάπως πιο εξασφαλισμένα κάποια πράγματα. Φυσικά όταν μιλάμε για κάποιες εταιρείες οι οποίες όμως έχει κανείς πρόσβαση στα στοιχεία της, ξέρει με ποια εταιρεία συναλλάσσεται, έχει 5 τρόπους να μπορεί να είναι σίγουρος ότι τουλάχιστον αυτό που θα αγοράσει εκεί που θα βάλει τα χρήματά του δεν θα πάνε χαμένα. Όσον αφορά το θέμα του αν ο έμπορος είναι αξιόπιστος για να συνεργαστείς μαζί του, αυτό δυστυχώς το έχουμε ακόμα ως θέμα. Ναι. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα που προσφέρουν οι τράπεζες να ζητήσει κανείς το λεγόμενο chargeback, να πάρει πίσω τα χρήματά του από τη συναλλαγή, διότι δεν παραδόθηκε το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο τις περισσότερες φορές η δική μου προσωπική εμπειρία έχει τύχει και σε μένα, είναι πως οι τράπεζες ανταποκρίνονται και καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Άρα από την τράπεζα εξαρτάται, εννοείται? Μπορεί να μην το δεχτεί? Αν μπορείς να πας στην τράπεζα και να ζητήσεις να πάρεις τα χρήματά σου πίσω και να τα πάρουν πίσω από τον προμηθευτή σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρασχεθεί, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιες διαδικασίες που ακολουθούνται. Ωστόσο, η προσωπική μου εμπειρία, γιατί δυστυχώς μου έτυχε πρόσφατα, είναι ότι η τράπεζα θα σε καλύψει αν τεκμηριώσεις αρκετά πιστικά την περίπτωσή σου. Μάλιστα. Δεδομένου ότι όλα πλέον φαίνονται και όλες οι συναλλαγές λίγο πολύ φαίνονται, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι κρυφό, πώς χρειάζεται δηλαδή, γιατί να χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο, όπως λέτε, να πιστοποιήσετε την συναλλαγή? Υπάρχουν, φαίνονται τα... Δεν είναι να πιστοποιήσεις τη συναλλαγή σε περίπτωση που το
η συναλλαγή εσύ την έκανες, αλλά δεν έλαβες το προϊόν από τον μυθευτή. Αυτή είναι η περίπτωση που μπορεί να υπάρξει θέμα στο οποίο θα ζητήσεις βοήθεια από την τράπεζα να σε καλύψει. Γιατί μπορεί εσείς να ισχυρίζεστε ότι δεν το πήρατε, ενώ να το έστειλε η εταιρεία, οπότε πρέπει να βεβαιώσετε στην τράπεζα ότι δεν λάβατε ποτέ αυτό το οποίο παραγγείλατε και για το οποίο πληρώσατε. Ακριβώς. Ή αν είναι μια υπηρεσία, να επιβεβαιώσεις ότι αυτή η υπηρεσία τελικά δεν μου παρασχέθηκε όπως υποσχέθηκε ο έμπορος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση να ζητήσεις από την τράπεζα να κινήσει τη διαδικασία για να πάρεις πίσω τα χρήματά σου. Και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί κόσμοι φοβάται, βάλτε και μένα μέσα σε αυτόν, να βάλω στοιχεία σε πλατφόρμες, e-shops κλπ. Να βάλουμε δηλαδή στοιχεία, πόσο μάλλον αριθμούς πιστωτικής κάρτας κλπ. Τι λέτε σε αυτόν τον κόσμο, πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί ώστε να νιώθει μια ασφάλεια σε αυτήν την διαδικασία? Πλέον με το 3D Secure, που ακόμα και αν έχει τα στοιχεία της κάρτας, από τη στιγμή που δεν έχει και το κινητό μας, οποιοδήποτε hacker μπορεί να τα έχει κλέψει, δεν μπορεί να κάνει συναλλαγή. Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας online έχουν γίνει πολύ πιο αξιόπιστες. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτή την φάση δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανένας. Ακόμα και αν πάρουν τα στοιχεία της κάρτας του, δεν θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, 1 ευρώ το μήνα κοστίζει. Εγώ θα συνιστούσα σε όλους να έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία, χάρη στην οποία παίρνουν ένα SMS κάθε φορά που γίνεται μια χρέωση στην κάρτα τους, διότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν ότι θα γνωρίζουν όλες τις χρεώσεις που γίνονται όταν συμβούν, και όχι όταν έρθει το statement που μπορεί και να είμαστε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι και να μην το κοιτάξουμε με την δέουσα προσοχή. Μάλιστα. Ωραία αυτή η συμβουλή, την κρατάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.